δυστυχώς μετά από καταγγελίες που έρχονται στο εργατικό κέντρο των εργαζόμενων, συνεχίζουν κάποιοι εργοδότες να παρανομούν, μη καταβάλλοντας το δώρο Χριστουγέννων. Θέλω να επιθυμίσω εδώ ότι είναι νόμιμο κατοχυρωμένο των εργαζομένων η καταβολή το δώρο Χριστουγέννων και μάλιστα επιφέρει και προσωποκράτηση όταν κάποιος εργοδότης δεν καταβάλει το δώρο Χριστουγέννων. Θέλω να πω στους εργαζόμενους, να τονίσω εδώ ότι οποιοδήποτε εργαζόμενος δεν έχει πάρει ακόμα το δώρο Χριστουγέννων θα μπορεί σε εμάς αλλά και στην επιθεώρηση εργασίας να μας το καταγγέλει. Υπάρχει η ανώνυμη γραμμή του εργατικού κέντρου που μπορεί χωρίς όνομα να μας καταγγείλει το οτιδήποτε συμβαίνει στο εργασιακό χώρο και πόσο μάλλον το δώρο Χριστουγέννων. Είναι, επαναλαμβάνω, νόμιμα κατοχυρωμένο η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων και πρέπει να καταβάλλεται κανονικά. Δυστυχώς το 2024 συνεχίζουν κάποιοι εργοδότες να μην καταβάλουν, να μην τηρούν τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στους εργαζόμενους. Είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει αυτό και να γίνεται κανονικά αυτό που πρέπει να γίνει ώστε οι εργαζόμενοι να παίρνουν αυτό που τους αναλογεί. Βάσει και πόσο μάλλον όταν, επειδή ζούμε στο Ράκο και είδαμε φέτος ότι τα μαγαζιά και είχαν κύκλο εργασιών, αλλά δηλαδή δουλέψαν με λίγα λόγια, οπότε πρέπει να πληρούν και τις υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το εργατικό κέντρο Ηρακλείου δεν θα αφήσει τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Τις επόμενες μέρες και μάλιστα σε συνεννόηση με την επιθεώρηση εργασίας θα γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι στα μαγαζιά, οπουδήποτε υπάρχουν εργαζόμενοι, ώστε να ελέγξουμε αν έχει μπει το δώρο Χριστουγέννων.